κραυγή αγωνίας από κρατούμενο που χρήζει άμεσης ιατρικής περίθαλψης αλλά και εγχείρησης στις φυλακές της Νιγρίτας των Σερών. Έχω ενοχλήσει 5 φορές την υπηρεσία, διευθυντή, εισαγγελέα, αρχιφύλακα, κοινωνική υπηρεσία και δεν βλέπω βοήθεια από κανέναν. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, δεν με βοηθάει κανένας. Πιο συγκεκριμένα, ένας κρατούμενος βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος κρατείται για παράνομη διακίνηση μεταναστών στη χώρα, στο σοφενιστικό ίδρυμα της Νιγρίτας των Σερών, σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ένα channel, μετέφερε το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει, ενώ παράλληλα επισήμανε τον δικό του Γολγοθά για την μεταγωγή του από το σοφρονιστικό ίδρυμα της Νιγρίτας σε κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα της Βουλγαρίας. 22/11/2018 έκανα αίτηση για να εκτίσω το υπόλοιπο της ποινής μου στην Βουλγαρία βάσει του νόμου 1707/1987 του Ευρωπαϊκού Νόμου. Εδώ και 4 χρόνια δεν έχω κάνει ούτε ένα επισκεπτήριο από την οικογένειά μου. Η μητέρα μου είναι ανάπηρη βάσει ντοκουμέντων. Δηλαδή ό,τι λέμε, έχουμε χαρτιά σφραγισμένα, όλα είναι επικυρωμένα, ρε παιδί μου. Έχω ενοχλήσει 5 φορές την υπηρεσία, διευθυντή, εισαγγελέα, αρχιφύλακα, κοινωνική υπηρεσία και δεν βλέπω βοήθεια από κανέναν. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, δεν με βοηθάει κανένας. Έχω μιλήσει με 5 διαφορετικούς εισαγγελείς της φυλακής και ο κάθε ένας δεν μπορεί να με συμβουλέψει τι πρέπει να κάνω βάσει νόμου. Τόσα χρόνια μιλάμε και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεύτερον, έχω στην Βουλγαρία ένταλμα σύλληψης. Η Βουλγαρία με έχει ζητήσει 2 φορές και η Ελλάδα λέει ότι δεν υπάρχει εδώ το όνομά μου. Μάλιστα, η δημοσιογραφική ομάδα του ένα channel εντόπισε και τους οικείους του ανθρώπου, οι οποίοι μετέφεραν όλον τον γολγοθά του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά και την αδιαφορία της βουλγαρικής κυβέρνησης. It's a story about a Bulgarian guy. Mm. He was trafficking people. Yeah. And yeah, he was catched. Yeah. And they give him a sentence in Greece for 25 years. Yeah. So he did already 4 years. Yeah. And he's really in not good health. He has something on his head, like a tumor, or I don't know really what is it. But he wants, he's applying about to go back to Bulgaria to finish his sentence in Bulgaria and maybe to be operated over there. Problem is that we already contact the Bulgarian government, the Bulgarian justice. The Bulgarian government, they just don't care, you understand what I mean? Τέλος, το ένα channel επικοινώνησε επίσης και μετέφερε το πρόβλημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκεί όπου εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία η μεταγωγή του και αναμένονται ανακοινώσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Επί 3 χρόνια με πηγαίνουν και με φέρουν στο νοσοκομείο και επειδή δεν είχα άμκα και αφημί, δεν μπορούσαν να με χειρουργήσουν. Και αυτό το γνωρίζει η υπηρεσία. Και με πήγαιναν και με έφεραν πίσω δίχως κανένα αποτέλεσμα. Οι φυλακές των διαβατών με παρέπεμψαν στον ψυχίατρο και ψυχολόγο χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα, εννοείται, έτσι, το παλικάρι. Ενώ εγώ ήθελα να μιλήσω στον εισαγγελέα και στον ανακριτή για το πρόβλημα που μου προκάλεσαν και εδώ και 4 χρόνια υποφέρω από πόνους φρικτούς και με έδιωξε στις φυλακές της Νιγρίτας. Για όλα τα παραπάνω που προαναφέρω, έχω θεωρημένα χαρτιά.